Βρισκόμαστε εδώ στο αεροδρόμιο και περιμένουμε την εθνική ομάδα. Και να τι ήρθανε, ήρθανε από την Ισπανία. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Είχα τον Νίκα το πρωί και μίλαγε στο Messenger και είδα σαλούρος και του λέω γιατί μίλαγε του σαλούρο. Αυτή είναι μόνο, θα έρθουν σε αεροδρόμιο, είναι τρελή. Από πίσω είναι και οι άλλοι, έρχονται. Πώς περάσατε, συγχαρητήρια καλά. Και μας κάνατε και... Και περάσαμε αυτές τις μέρες, γεμίσατε τις μέρες μας με τα βελάκια. Καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια. Γεια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, ευχαριστούμε. Πολύ καλά ήταν. Όλα τέλεια. 6 μέρες γεμάτο βελάκια, εμπειρίες. Και για μας εδώ ήταν το ίδιο. Κύριε Αρσένη, πολύ ωραία, συγχαρητήρια και εσάς. Να είστε καλά, πολύ ωραία εμπειρία. Το ζήσαμε στο έπακρο. Και εμείς μαζί σας, να ξέρεις, εδώ όλοι, κύριε Δημήτρη, πώς ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η πρώτη εμπειρία στο εξωτερικό, ειδικά για τους τρεις από τους τέσσερις παίκτες. Μαζέψαμε πολύ υλικό και φέραμε πίσω να σκεφτούμε, να βελτιωθούμε. Είδαμε πώς είναι τα βελάκια έξω. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε για όλα και εσάς για την κάλυψη, τη συνεχή, για τη στήριξη. Τι να πω, μόνο καλά πράγματα έχω να πω. Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε και εμείς είσατε και τις δικές μας μέρες, τα ξέρεις, ασχολιόμασταν μόνο με εσάς. Κύριε Κώστα, πώς περάσατε, κύριε? Καλά, πολύ ωραία, υπέροχα ήτανε. Συγχαρητήρια. Καλά ήτανε. Ρίξατε πολύ καλά, παιδιά. Όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή, ναι, εντάξει. Ο καθένας με τον τρόπο του βοήθησε. Πήραμε σε όλα πόντους. Και στα διπλά και στα ατομικά και στο ομαδικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ καλή. Πάρα και πολύ πήγαμε καλά, νομίζω, αρκετά καλά. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και πάλι να ευχαριστήσουμε τον Κώστα, γιατί έτρεχε για τα πάντα. Αυτό το πιο σημαντικό. Τον πρόεδρο, πρόεδρε, συγχαρητήρια. Μπράβο. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Στα παιδιά. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Και τα πήγαν εξαιρετικά. Η καλύτερη δυνατή εθνική που μπορούσε να βγει φέτος έφερε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό. Είναι η εθνική της καρδιάς μας σίγουρα και εμείς περάσαμε τέλεια μαζί σας αυτές τις μέρες. Βλέπαμε. Παρακολουθούσαμε, συνδεόμασταν με κινητά, συνδεόμασταν στις τηλεοράσεις, στο Dutch. Όλη η κοινότητα, να ξέρεις, μιλάγαμε με μηνύματα μεταξύ μας. Όλοι οι Darters, τι γίνεται, πώς πήγατε, τι κάνατε. Και μας γεμίσατε και εμάς αυτές τις 5 μέρες. Μας στέλνατε αρκετή, η αλήθεια είναι, και ευχαριστούμε πολύ γιατί βοηθούσε και τα παιδιά έτσι να χαλαρώσουν έχοντας μια υποστήριξη από πίσω. Και ήταν πολύ όμορφο, ήταν πολύ όμορφο. Και για μας ήταν όμορφα και θα σας στέλνανε όλοι. Αλλά στέλναμε μεταξύ μας. Δεν σας στέλναμε για να μην σας πρίζουμε ενώ καλά κάνατε γιατί δεν μπορούσαμε να τα δούμε και δεν μπορούσαμε και να απαντήσουμε γιατί ήμασταν συγκεντρωμένοι σε αυτό. Δηλαδή, ήμασταν σχεδόν 8-10 ώρες κάθε μέρα εκεί, οπότε... Μπράβο ρε Μαγκές, πάλι συγχαρητήρια, καλώς ήρθατε. Και από εδώ και πέρα θα γίνουν τα πράγματα, θα είναι όλο και καλύτερα. Να είστε καλά.